Εκρηκτική αύξηση των διασωληνωμένων έως τα τέλη Ιουλίου προέβλεψε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα συνεχιστεί η αυξητική πορεία των κρουσμάτων του κορονοϊού, προετοιμάζοντας έτσι το κλίμα για την κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει εκ νέου σε περιοριστικά μέτρα. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξει επαναφορά επιπλέον απαγορεύσεων και επιβολή νέων περιορισμών για λόγους δημόσιας υγείας, προκειμένου η κυβέρνηση να προωθήσει το πρόγραμμα του τέταρτου εμβολίου, για το οποίο όλοι αγνοούν τη σύνθεσή του και τις παρενέργειες που έχει. Ο κύριος Αριγιάννης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, επεσήμανε ότι τα κρούσματα θα ανέλθουν στα 23.000 με 25.000 έναντι 13.000 που είναι σήμερα κατά μέσο όρο την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξει διπλασιασμός μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά από αυτή την περίοδο, περιμένουμε τη φάση αποκλιμάκωσης, τόνισε ο καθηγητής. Η κυβέρνηση βλέπει ότι έχει ξεκινήσει μια γενική δυσφορία από τους εμβολιασμένους με τρεις δόσεις που δεν επιθυμούν να κάνουν και τέταρτη, και από τώρα αναζητά τους τρόπους για να τους πείσει σχετικός νομίμος. Πρώτο μέτρο θα είναι η επαναφορά των μασκών σε δημόσιους χώρους και έσχατο η επιβολή lockdown. Να δούμε ποιος τουρίστας θα έρθει.